Δουλειά κάνει ένα τυφλό. Προφανώς ένα τυφλό δεν μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δουλειά, ειδικά μία που η όραση είναι απαραίτητη. Η Άννα, εγγενετή με ολική απώλεια όραση, μιλά στην κάμερα του Sky για μία μη φιλική πόλη. Η μετακίνηση για του ανθρώπου με μηδενική όραση, μια δοκιμασία χωρί τέλο. Που περπατά στον οδηγό, δεν φύσεις, ξαφνικά θα βρει ένα περίπτερο, τραπεζοκαθίσματα από καφετέριες, παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια πάνω σε πεζοδρόμιο. Η Άννα καθημερινά για να πάει από το σπίτι της μέχρι τη στάση του λεωφορείου καλείται να περπατήσει σε αυτό το στενό πεζοδρόμιο χωρίς τις απαραίτητες ανάγλυφες πλάκες. Αν δεν είχε μαζί της και το σκύλο συνοδό, η απλή αυτή μετακίνηση θα ήταν σχεδόν αδύνατη. Με το σκύλο οδηγό τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι όταν έχεις τον μπαστούνι. Με το σκύλο οδηγό πας πιο γρήγορα, μετακινείσαι πολύ πιο γρήγορα, προσπερνάς εμπόδια πιο γρήγορα. Έχει το ρόλο του σκύλου που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να πάει στη δουλειά του, στην καθημερινότητα του, να τον βοηθήσει να πηγαίνει σε όπου έχει αποφασίσει με ασφάλεια και έναν πολύ ωραίο σύντροφο. Και οι προκλήσεις δεν σταματούν εδώ. Χωρίς τον σκύλο συνοδό, τα άτομα με οπτική αναπηρία ρισκάρουν τη ζωή τους. Καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας, τα άτομα με οπτική αναπηρία καλούνται να ανέβουν το δικό τους Γολγοθά σε πεζοδρόμια, όπως αυτά, χωρίς τις απαραίτητες ανάγλυφες πλάκες, αποπροσανατολίζονται και δεν ξέρουν πότε θα συναντήσουν εμπόδια αλλά και τη στιγμή που θα πρέπει να περάσουν τον δρόμο. Στη συνέχεια, χωρίς συνοδόλα και σε φανάρια χωρίς ηχητική προειδοποίηση, καλούνται να περάσουν αφύλακτες διαβάσεις, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο. Καλούμαστε καθημερινά να ξεπερνάμε τα πάρα πολλά εμπόδια στα πεζοδρόμια, αν υπάρχουν πεζοδρόμια, να κυκλοφορούμε σε μια εχθρική χώρα που κάτι αλλάζει, απλά γίνονται αποσπασματικά βήματα. Πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε αυτόν τον άνθρωπο όπως το αντιμετωπίζουμε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Να μην κολλάμε στην αναπηρία, να μην κολλάμε στη διαφορετικότητα.